ιστορία. Σύγχρονη ναι. πολιτική ιστορία. Νομίζω είστε, κύριε Παπά, ο παλιότερος συνεργάτης και σε πολιτικό και σε προσωπικό επίπεδο με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει μεγάλη αξία η απόψη σας σήμερα. Mm. Να δούμε και λίγο ανθρώπινα το όλο θέμα. Κυρίως, νομίζω και ήταν και η χτεσινή συνεδρίαση ήταν, όχι κυρίως, ήταν αμιγώς ανθρώπινη. Αμιγώς ανθρώπινη. Δεν ήταν πολύ πολύ. Να καλημερίσουμε και την Δέσποινα την Κονταράκη και τον Νίκο Σβέρκο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χθες ήταν σαν τελεσίγραφο, δηλαδή το είπε. Ναι, δεν συζητήθηκε καθόλου. Μπήκε στη συνεδρίαση ο πρόεδρος και είπε: ήρθα να σας ανακοινώσω κάτι. Είναι προσωπική μου απόφαση. Σας ζητώ να τη σεβαστείτε. Δεν την φέρνω για να τη συζητήσουμε. Καταλάβαμε όλοι, παρόλο που του ζητήσαμε για άλλη μια φορά να αναθεωρήσει, καταλάβαμε όλοι ότι ήταν οριστική η απόφασή του. Δεν είχατε καταλάβει. Τουλάχιστον εμείς δεν είχαμε καταλάβει. Εσείς προφανώς. Δευτέρα και Τρίτη είχε πάρει το χρόνο του ο πρόεδρος. Μετά καταλάβαμε, εφόσον και την Τετάρτη δεν είχε κάνει κάποιες διερευνητικές επαφές για να πάμε σε συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου να κάνουμε ένα σχεδιασμό, καταλάβαμε ότι μάλλον έχει λάβει την απόφασή του, όπως επιβεβαιώθηκε και την επόμενη το πρωί. Ναι. Κάνοντας μία αναδρομή προς τα πίσω, περιγράψτε μας λίγο κάποιες κομβικές στιγμές αυτής της διαδρομής, που την έχετε ζήσει από την αρχή εσείς, έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, το μεγάλο έτσι, πολιτικό επεισόδιο, το οποίο είναι κομμάτι της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του τόπου, έτσι, είναι η αλλαγή κατηγορίας του μικρού, ας πούμε, σε δύναμη συνασπισμού, σε κόμμα εξουσίας. Και αυτό το πιστώνεται ο Αλέξης ο Τσίπρας και το πιστώνεται ιστορικά, διότι διέβλεψε, ως πρώτος στη συλλογική μας ηγεσία βεβαίως, αλλά όσοι έχουν την πρώτη ευθύνη, ότι η αδυναμία των τότε κρατεών κομμάτων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, δεν μπορούσε από μόνη της να αλλάξει το σκηνικό. Δηλαδή, κατάλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ανέβει απλώς επειδή πέφτει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβαινε εάν διατύπωνε κάτι το οποίο ήταν στοιχειωδώς αξιόπιστο ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Και την εναλλακτική πρόταση εξουσίας την διατύπωσε το καλοκαίρι του 2011. Το καλοκαίρι στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας θυμίσω, θα το θυμούνται οι συνάδελφοί σας που είναι και στο ρεπορτάζ της αριστεράς χρόνια, ότι το 2011 ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τραυματισμένος από διπλή διάσπαση, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών, που έχει κάποια μικρά τσιμπήματα στις δημοσκοπήσεις τύπου 5-6%, αλλά έχουμε μια σοβαρή πτώση των κομμάτων εξουσίας των ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας τότε. Και ο Τσίπρας διατυπώνει την πρόταση για συνεργασία όλων των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων, έτοιμα εκλογών με απλή αναλογική και κοινή κάθοδο στις εκλογές. Διεύρυνση. Κάτι πολύ περισσότερο, διότι ο όρος διεύρυνση συνήθως αφορά μια πρωτοβουλία ενός κρατεού κόμματος που συμπληρώνεται εκατέρωθεν. Εδώ για μιλάγαμε για μια κοινή ας πούμε σύμπλευση εκλογική, ρητά όμως, προσέξτε, δηλαδή και εκεί ήταν η τομή. Εκεί ήταν δηλαδή το σημείο καμπής όπου έδειξε μια αποφασιστικότητα και ο ίδιος να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ στο παιχνίδι της διακυβέρνησης. Να ρωτήσω, αυτό ήταν δικές του ας πούμε συλλήψεις όλοι μαζί και τα λοιπά. Η επιλογή της στιγμής, ναι, ήταν δική του σύλληψη. Εμείς είχαμε πάει για θέση την απλή αναλογική, αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω. Και ο Αλέξης... Όχι, ήταν λίγο παρακινδυνευμένο να πει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά προσέξτε, εκεί στην αρχή... Η πρώτη φορά ήταν που υπόθηκε από αριστερό κόμμα. Ναι, έχει δίκιο ο Νίκος Ζουβέρκος. Προσέξτε να δείτε όμως, από το 2010 έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για διεύρυνση. Δηλαδή, με την απαρχή της εποχής των μνημονίων, διέβλεψε ότι θα περάσει η κρίση κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρέθηκε στην καρδιά της εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Και ότι αν στα αριστερά δεν υπάρχει μια δύναμη που με αξιόπιστο τρόπο μπορεί να γίνει υποδοχέας της δυσαρέσκειας των δημοκρατικών αριστερών ψηφοφόρων, θα είναι άλλες οι διέξοδοι. Και σας θυμίζω ότι τότε, ήδη από τις περιφερειακές εκλογές του 2010, είχαμε στηρίξει την υποψηφιότητα του Αλέξη Μητρόπουλου τότε, ο οποίος ήταν ένας δεν ήταν θεματικά τα αποτελέσματα. Πάντως, επίσης, είχε και ένα ενδιαφέρον και το λέω γιατί εσείς, κύριε Παπά, ήσασταν εκεί, γιατί, ξέρετε, την πλάκα είναι ότι παρακολουθώ το... Μάλλον,
από τα 17-18 χρόνια που, είμαι στην... που κάνω αυτό το επάγγελμα, τα 15,5 ήταν πρόεδρος ο Τσίπρας. Ναι, ναι, είναι και λίγο. Ναι, 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 είναι και λίγο. Ναι. Αλλά θυμάμαι για παράδειγμα ότι είχε ένα ενδιαφέρον ότι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ως πρόεδρος, γιατί για παράδειγμα στη 17η διαπραγμάτευση ήσασταν συνεργάτες του εκεί και, και κορυφαίοι υπουργοί, και είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση στους Ευρωπαίους ότι καλά, αυτός είναι ένας πρωθυπουργός, κάθεται και συζητάει με τους συνεργάτες του για όλα αυτά τα οποία είναι στη διαπραγμάτευση. και ήταν δηλαδή και λίγο πιο συλλογικός στη λειτουργία του, τουλάχιστον στις στιγμές της κρίσης. Ήταν πάντα, πάντα ήταν συλλογικός ως πρόεδρος ο Αλέξης. Εν πάση περιπτώσει. Κάποιες στιγμές. Γιατί αυτές οι συνιστώσεις που λέμε, νομίζω τώρα είναι σαν να διαλύεται στα εξών συνετέθη. Μήπως βγουν όλες αυτές οι συνιστώσεις επάνω χωρίς τη συνέχεια. Τώρα δεν είναι, το είναι ξέρω. Άλλη εποχή, κυρία Κοντάκη. Τότε κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστώσεων ήταν μια αναγκαιότητα η οποία είχε να κάνει και με την εκλογική επιβίωση. Έτσι, ο συνασπισμός από μόνος του ήταν ένα κόμμα το οποίο πραγματικά για μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δεν μπορούσε να πείσει ότι έχει κάποιο ρόλο ξεχωριστό να παίξει. Και αυτή η συνεργασία ήταν στα πλαίσια, ας πούμε, αυτής της αναγκαιότητας. Νομίζω και με... Για τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση, αυτό πήγα να πω. Απλώς υπάρχει ζήτημα ενότητας του κόμματος. Όχι, ζήτημα ενότητας του κόμματος δεν υπάρχει, προσέξτε τώρα, είναι άλλη εποχή. Για τώρα λέμε έτσι. Ναι, βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές και ιστορικές καταβολές. Υπάρχουν και διαφορετικές ιστορικές καταβολές και διαφορετικές απόψεις. Και διαφορετικές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες και γνώμες για το πού πρέπει να πάμε. Ζήτημα ενότητας δεν υπάρχει. Έχει στο δεύτερο μισό, ας πούμε, της θητείας του, ο Αλέξης κατάφερε να συγκεντρώσει στο ΣΥΡΙΖΑ ένα μεγάλο τόξο καταγωγών, αντιλήψεων, φάσματος απόψεων. Και αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά του. Δηλαδή, αυτό που αποτυπώθηκε στη διακήρυξή μας το 2019, που λέει ότι θέλουμε να συσπηρώσουμε πολίτες από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο, υπό την ηγεσία του Τσίπρα, αυτό γινόταν πράξη, γινόταν εφαρμοσμένη πολιτική. Δεν σταμάτησε να αναζητά και να προσπαθεί να πείσει ανθρώπους που είναι πέρα από τα παραδοσιακά όρια της παράταξής μας, ότι το πρόγραμμά μας είναι το ενδεδειγμένο και η στράτευση μαζί μας σε αυτό που πρέπει να συμβεί. Το γεγονός ότι υπάρχει αντίλογος αυτό. Εσωτερικός αντίλογος εννοώ. Ναι. Ο οποίος δεν ξέρω αν είναι ισχυρός ή όχι, φαντάζομαι ότι εκφράζει μια τάση μέσα στο κόμμα. Μπορεί να συγκεραστεί με έναν τρόπο στο πρόσωπο μιας νέας ηγεσίας. Υπάρχει το πρόσωπο που να τα ενώσει όλα αυτά. Γιατί εγώ έχετε χρησιμοποιήσει μια πολύ ωραία φράση, εσείς προσωπικά δηλαδή, που είπατε ότι ο Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά ιδρυτή και συγκολητική ουσία επί της ουσίας στις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Σε εσάς ήταν πολύ πιο καθαρές ενδεχομένως. Ακούγονταν και πιο πολύ δημόσια. Υπάρχει αυτό το πρόσωπο, θεωρείτε? Θέλω σήμερα να σας παρακαλέσω και εσάς και όλους να μην μιλήσουμε για κανένα πρόσωπο άλλο εκτός από το πρόσωπο ωραία, του Αλέξη. Ερώτηση. Είναι εντάξει, μια ιστορική ημέρα. Σεβαστό. Μπορείτε να ρωτήσετε. Σας κάνω καθαρό από την αρχή το ποια θα είναι η στάση μου στη συνέντευξη αυτή. Ερώτηση. Εγώ είπα χθες στο δελτίο ότι κατά τη γνώμη μου, ενώ ήταν ο άνθρωπος, ο κορυφαίος της πρώτης και δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, μόλις έγινε η στροφή στην τρίτη, κάπου το χάσε. Από το 19 και μετά μιλάτε. Ναι. Κοίτασε. Σαν να, πώς να σου το πω, ενώ τις δύο πρώτες είχε... Στόχευση. Είχε στόχευση, είχε επαφή με τον κόσμο. Είχε στο όραμα, είχε αυτό, είχε. Ξαφνικά, μόλις γύρισε το πράγμα, ας πούμε... Σαν να εξέλιπαν οι λόγοι, δηλαδή να ήταν μέσα στην κρίση, στην οικονομική και σε όσα συνέβησαν. Και της πανδημίας, μην το υποτιμάτε, και της πανδημίας. Διότι ο Τσίπρας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε περισσότερο από κάθε έναν από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απευθείας επαφή με τον κόσμο. Έτσι, αδιαμεσολάβητη. Ναι. Δεν είναι χαρακτηριστικό όλων των ηγεσιών. Όχι. Δηλαδή, έχουν υπάρξει ηγεσίες οι οποίες μπορεί να είναι αποτελεσματικές, μπορεί να κερδίζουν εσωκομματικά, αλλά στην επαφή απευθείας με το λαό δεν έχουν. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι καθοριστικό για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι, αλλά πράγματι αλλά είναι δίκιο. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Μα φαινόταν. Όλα αυτά τα χρόνια φάνηκε. Τώρα, γιατί το είπα αυτό, ότι καταρχήν το ότι έχει χαρακτηριστικά ιδρυτή νομίζω είναι καταγεγραμμένο. Έτσι, δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Βεβαίως ως πρώτος μεταξύ όλων των ηγετικών στελεχών, προφανέστατα και με τις συλλογικές μας αποφάσεις, όπως είπε η κυρία Κονταράκη. Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την πραγματικότητα πρέπει να τη δούμε κατάματα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει δομικές αδυναμίες. Δηλαδή, μας ψήφισαν 1.700.000 πολίτες
τον Ιούνιο του 2012. Mm-hmm. Ο Ιούνιος του 2012 είναι πολύ μακριά πίσω μας. Είναι μία δεκαετία. Μία δεκαετία στην πολιτική ιστορία ενός τόπου είναι τεράστιο διάστημα. Σε αυτό το τεράστιο διάστημα, λοιπόν, δεν δικαιολογείται να μην έχεις καταφέρει να αποκτήσεις δομικά χαρακτηριστικά κόμματος εξουσίας. Δηλαδή, να μην έχεις ακτινοβολία και επιρροή σε συνδικάτα επαρκή. Να μην έχεις στην τοπική αυταδιοίκηση. Να μην έχεις στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μεγάλη πληγή. Έτσι δεν είναι, το οποίο προσέξτε το πληρώσαμε, δηλαδή ο Τσίπρας το έχει υπογραμμίσει δύο φορές. Και το 20 είπε ότι παιδιά το κίνημα... Πού φιλόταν από αυτό το πράγμα. Θα σας πω. Γιατί είχατε ανθρώπους πια. Θα σας πω, λοιπόν. Ο Τσίπρας δύο φορές είπε. Είπε το 20 ότι το κίνημα της γραβάτας ενδεχομένως να είχε και κάπου δίκιο. Και το 22 είπε επίσης ότι ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι η μεσαία τάξη την πληγώσαμε. Τώρα που οφείλεται κατά τη γνώμη μου. Η εφαρμογή των μνημονίων είχε κάποια έτσι, παρελκόμενα. Ναι. Έτσι. Τι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 κατάφερε να χτίσει μια κοινωνική εκλογική συμμαχία μισθωτών και μεσαίων στρωμάτων. Ναι. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και οι υποβολείς πολιτικών προς την Τρόικα αυτό το γνωρίζανε. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά να επιμένουν σε κόκκινες γραμμές πολιτικών που χτυπούν και πληγώνουν τη μεσαία τάξη. Δηλαδή, θέλετε να δώσετε επιδόματα στους πανφτωχούς, ελεύθερα. Θέλετε να μειώσετε την προκαταβολή φόρου, όχι. Ούτε να το σκέφτεστε. Ναι. Θέλετε να βάλετε πλαφόν στις εισφορές, ξεχάστε το, θα βγείτε από το ευρώ. Αυτό ήταν το μοτίβο της διαπραγμάτευσης. Άρα υπήρχε μια πολιτική στόχευση σπασίματος αυτής της πολιτικής συμμαχίας. Τώρα, αυτό ενέχει και κινδύνους. Ποιους κινδύνους ενέχει? Σε μια προσπάθεια να δικαιώσουμε την παρουσία μας, να αφομοιώσουμε ως δικές μας και πολιτικές τις οποίες δεν θα έπρεπε να εφαρμόσουμε αν είχαμε τα χέρια μας λυμμένα. Τα είδατε και προεκλογικά και πιστεύω ότι το πληρώσαμε. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό τι σας εμπόδιζε να έχετε, ας πούμε, 10, 20, 50 δημάρχους. Ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας και τα λοιπά. Μας εμπόδιζε. Δηλαδή, μάλλον γιατί, ας πούμε, μέσα στα πανεπιστήμια να μην. Ο κακός μας είναι αυτός. Δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ βιώνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Και θέλω να απευθυνθώ και σε όλο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη και τους φίλους που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται τις αδυναμίες αυτές τις οποίες διαπιστώνονται και στα πολιτικά πάνελ και στο σχολιασμό και να τις δούμε με ψυχραιμία, απροκατάληπτα. Να μην θεωρήσουμε ότι είναι γεμάτη δημόσια συζήτηση από εχθρούς οι οποίοι επιβουλεύονται και έχουν κατά ανάγκη πάντα κακή προαίρεση. Είχαμε δομικές αδυναμίες. Είχαμε δομικές αδυναμίες. Θέλω να σταθούμε σε αυτό που λέει η Δέσποινα. Δεν ξέρω αν θες, γιατί προσωπικά δεν με πειράζει. Είπατε, ας πούμε, προηγουμένως ότι ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή είπε ότι αδικήσαμε ίσως το κίνημα της γραβάτας. Κάποιος το είχε στοχοποιήσει πριν αυτόν τον κόσμο. Το κίνημα της γραβάτας, τη μεσαία τάξη, τους μένουμε Ευρωπαίους κτλ. Όχι. Μην τα μπλέκουμε. Στα 4 χρόνια της αντιπολίτευσης είχε ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει τι είχε γίνει λάθος ή που είχε χάσει την επαφή του με την κοινωνία. Πιστεύετε ότι έγινε τελικά ποτέ αυτό? Και τέλος πάντων, τώρα που θα βγει ο νέος πρόεδρος, θα γίνει κάτι τέτοιο ή πάλι θα βγει ένας πρόεδρος και μετά ίσως. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Υπάρχουν αντικειμενικές και υποκειμενικές αιτίες και συνθήκες. Πάμε στις αντικειμενικές. Οι αντικειμενικές ήταν η συνθήκη του κορονοϊού και του κλεισίματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αριστερά είναι μια δύναμη πολιτική η οποία αναπνέει στην επαφή με τον κόσμο. Ναι. Είτε στην κινητοποίηση, είτε στην περιοδία, είτε στη συνέλευση, είτε εκεί που χτυπάει ο παλμός της κοινωνίας. Άρα δεν είχατε επαφή με τον κόσμο δύο χρόνια αντικειμενικά. Αυτό ήταν δομικό. Άρα επειδή είναι ζήτημα DNA για την δημοκρατική παράταξη συνολικότερα. Έτσι. Αυτό ήταν μια αντικειμενική συνθήκη. Αυτό όμως νομίζω ότι έφερε στην επιφάνεια και δικές μας ακριβώς αδυναμίες. Δηλαδή, όμως, κύριε Παπά, προσπάθησε κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεπιτυχώς από ό,τι φάνηκε και από το εκλογικό αποτέλεσμα, να θέλει να τα έχει καλά εντός εισαγωγικών με όλες τις κοινωνικές ομάδες και ακόμα και με αυτές με τις οποίες η αριστερά προνομιακά δεν είχε σχέση. Δηλαδή, οι μικρομεσαίοι. Είναι τεράστιο λάθος. Από το Λένιν και μετά. Από το Λένιν και μετά. Όχι, δεν λέει ότι οι μικρομεσαίοι είναι. Να το διαπιστώσετε. Ναι. Απλώς, ας πούμε για παράδειγμα, η αριστερά λέει για φορολόγηση. Τελεία. Ναι. Για φορολόγηση και κοινωνικό κράτος. Ναι. Κάποια στιγμή δεν μπορεί κάποιος αριστερός να λέει ότι εγώ θα μειώσω τη φορολόγηση. Ναι. Ενώ στο κομμάτι
Όχι την έμεση, γιατί η έμεση είναι η πιο αδικηφόρη. Αλλά η άμεση φόρη, όπως και να το κάνουμε, κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν. Μήπως δηλαδή ήταν λάθος, ας πούμε, οι γραμμές και κάπου χάθηκε αξιοπιστία. Κάθε άλλο. Πιστεύω ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε ότι κομμάτια πολύ σκληρών μνημονιακών πολιτικών που μας επιβλήθηκαν δεν ήταν δικό μας πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα. Εμείς έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορική συμβολή στο ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος και αφήσαμε γεμάτα ταμεία. Μήπως όμως η διαρκής υπόμνηση των 37 δις είναι η άλλη όψη του νομίσματος της υπερφορολόγησης. Αυτός είναι ο αντίλογος που είναι διαρκώς. Μήπως τελικά ο κόσμος ήθελε να αφήσει πίσω του όλες τις μνήμες της διαπραγμάτευσης, της αγωνίας, της υπερφορολόγησης που και εμείς. Ηθελημένα ή όχι, αναπαράγαμε μια εικόνα. Προσέξτε, ναι. Καλού διαπραγματευτή. Αυτό δεν αρκεί. Ναι. Δηλαδή, η αριστερά, η δημοκρατική προοδευτική παράταξη, πρέπει να ενσωματώνει, να εκφράζει τις θετικές προσδοκίες. Ναι. Κάποτε θυμάμαι, έτσι, σε παλαιότερες δεκαετίες, η κοινωνική ανέλυξη ήταν μέσα στο DNA. Φυσικά. Δηλαδή, ότι ο γιος του αγρότη θα μπορεί να σπουδάσει, να γίνει μηχανικός, να γίνει γιατρός. Μήπως τελικά. Αυτή την ιδέα την αφήσαμε λίγο πιο πίσω και μονοσήμαντα κοιτάγαμε προς τη μείωση των ανισοτήτων. Και προς το αρνητικό μόνο. Δηλαδή υπήρξε και μια πάρα πολύ αρνητική προεκλογική καμπάνια, αλλά και γενικώς παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα 4 χρόνια. Είναι πολύ. Τώρα θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω. Νομίζω ότι καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι, το κάνω. Ότι πρέπει ότι σε μια εποχή που ο κόσμος ήθελε αυτές τις μνήμες να τις αφήσει πίσω. Να πιστέψει. Τώρα, ωραία, να ρωτήσω κάτι εγώ άλλο, διότι αυτά θα κουβεντιάζω τώρα. Θα έχετε μονοπόλιο και επικοινωνιακό για μεγάλο. Δεν έχετε παράπονο, πάντως δεν σας στερούμε από ειδήσεις. Όχι, όχι, ίσα. Θα έχετε μονοπόλιο. Μονοπόλιο, πραγματικό. Δεν ασχολείται κανείς με τίποτα άλλο. Αρκεί αυτό να. Να είναι παραγωγικό. Να είναι παραγωγικό προς το καλό. Θα γίνει εάν και η εσωτερική μας συζήτηση γίνει με το βλέμμα στην κοινωνία. Ναι, ναι, αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσίπρας, ρε παιδί μου, ως άνθρωπος τώρα, εσύ που τον έχεις ζήσει και αυτό. Τώρα, δηλαδή, ήταν ένας τύπος κοινικός ή emotional? Πολύ emotional. Πολύ συναισθηματικός, δηλαδή. Πολύ συναισθηματικός. Δηλαδή, ναι. Ο Τσίπρας δεν έχει κάνει τυπική διαγραφή, δηλαδή μόνο οριακές καταστάσεις. Ενώ έχει συγκρουστεί με όλη την ιστορική ηγεσία του συνασπισμού. Ότι η ιστορική ηγεσία του συνασπισμού επανανέλαβε. Δεν ξέρω τελικά, για να κάνουμε ταμείο. Δηλαδή, ο Τσίπρας πήρε ένα κόμμα και με την τακτική του και με τις επιλογές του το έφερε εκεί που το έφερε. Γιατί από το σημείο όμως, που γιατί το έφερε και έχει... μετά. Ναι. Μήπως ήταν λάθος. Μήπως ανέχτηκε την πολυφωνία πάρα πολύ. Θα έχουμε το χρόνο. Όχι γιατί η πολυφωνία είναι κακό. Όχι. Αλλά μήπως χτυπούσε και τελικά. Δρούσε ενάντια στην αξιοπιστία. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί, για παράδειγμα, κάπου να έχεις ένα στέλεχος ή οτιδήποτε και να λες ναι, αλλά στο χώρο του τα πάει καλά, οπότε δεν θέλω να χάσω αυτόν τον χώρο του. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι χώροι έχουν αρνητική. Ναι, έχουν να το πω αλλιώς, Νίκο, αν μου επιτρέπετε, το λέω με πολύ καλή διάθεση. Πραγματικά δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν την αμφισβητούμε τη διάθεση. Όχι, εντάξει, απλά λέω. Προφανώς ο Τσίπρας είναι τεράστια πολιτική προσωπικότητα. Έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Διεθνής, ευρωπαϊκά. Ήταν ο ροκστάρ της Ευρώπης. Ο πολιτικός ροκστάρ της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έγινε ηγέτης, είχε τεράστια ηγετικά χαρακτηριστικά. Το κόμμα, πώς να το πω, ρε παιδί μου, το διοίκησε με έναν τρόπο όπου πραγματικά μπόρεσε να το έχει απόλυτα ενωμένο και συγκροτημένο ή άφηνε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, να το πω ευγενικά εγώ. Όλα τα κόμματα εξουσίας, τα κόμματα που διεκδικούν διακυβέρνηση έχουν πολλά λουλούδια. Έχουν πολλαπλές ψυχές, πολλαπλές καταβολές και μια ταυτότητα πλουραλιστική. Ναι. Αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Όχι, δεν είναι κακό, δεν έχω αντίληψη. Είναι καλό. Απλά θέμα, υπήρχαν χτυπητές παραφωνίες, κύριε Παπά. Ναι, το θέμα είναι να μην αφήνεις αυτό τον πλουραλισμό να γίνεται φρένο. Πρέπει να γίνεται πλούτος. Και βεβαίως εκεί ενδεχομένως να πρέπει να είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Όπως προσπαθήσαμε στο τελευταίο διάστημα, αλλά ήταν αργά με την έννοια ότι είχε διαμορφωθεί πλέον ένα αποτέλεσμα το οποίο είχε τις δυναμικές του. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ουσιαστικά ότι και το έχει πει και πολλές φορές ότι από οποιαδήποτε θέση και αν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει στρατιώτης, ότι δεν χρειάζεται να είσαι πρόεδρος ή ακόμα και στέλεχος για να βοηθά στην κοινή υπόθεση. Δεν λέω ότι μιλάτε εξ ονόματός του. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και όποιος το λέει αυτό, νομίζω ότι αδικεί και τον Τσίπρα και τον εαυτό του. Ας το πάρουμε αλλιώς. Εσείς τι ρόλο θα θέλατε να έχει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ από αύριο? Ο Τσίπρας νομίζω ότι από αύριο θα πρέπει να ξεκινήσει να γράφει ειλικρινώς και εκβαθέων για όλη την εξέλιξη των κρίσιμων ημερών, μηνών, στιγμών της τετραετίας μας, την προηγούμενη τετραετία για το πώς ανεβήκαμε.
και να αποτυπώσει βεβαίως και τις σκέψεις του για το μέλλον της χώρας. Θα σπάσει για παράδειγμα κάποιες υποθέσεις, κάποιες συζητήσεις και να τις βάλει μπροστά, οι οποίες μπορεί να είναι και ταμπού για παράδειγμα και για τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, η υπογραφή του μνημονίου για παράδειγμα. Δηλαδή πώς έγινε ο συμβιβασμός κτλ. Γιατί είναι ένα πράγμα για πολύ κόσμο επίπονο, επώδυνο όπως το λένε. Μήπως και εκεί πρέπει να υπάρξει ένα τελείωμα. Αυτό είναι μια υποχρέωση του ίδιου. Όλων μας και πρωτίστως του ίδιου. Σας το λέω γιατί, για παράδειγμα, είδατε και τις προηγούμενες στις εκλογές που πέρασαν, η κυρίως συζήτηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μομφή, είναι ότι αυτός έκλεισε τις τράπεζες. Και αυτό, ξέρετε, περνούσε σε έναν κόσμο. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο με έναν τολμηρό τρόπο και ο ίδιος ο Άλεξης Τσίπρας. Και με μια αυτοκριτική ενδεχομένως. Για τις στιγμές αυτές θα μου επιτρέψετε ότι να σας πω ότι είμαστε δικαιωμένοι, διότι η πολιτική του κλεισίματος των τραπεζών ήταν επιλογή των Ευρωπαίων. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να γυρίζουμε με τον Τσίπρα από ταξίδι νωρίς, ήταν νομίζω μέσα Φλεβάρι, δεν θυμάμαι, όπου είχε συναποφασιστεί να δοθεί παράταση στο υπάρχον πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υφίσταται λόγος περιορισμού της ρευστότητας και να ανακοινώνει ο Ντράγκη περιορισμού της ρευστότητας. Mm. Και να γίνονται τηλέφωνα πάρα πολύ έντονα με το που προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Ναι. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να κρατήσουμε ακόμα λίγο τον κύριο Παπά, γιατί έχουμε κάποια, να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Θα έχουμε και το Αλλά το κρίσιμο, για να μην αποφύγω αυτό που είπε ο Σβέρκος, νομίζω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει μια έτσι, ιστορική υποχρέωση να μιλήσει και για το μέλλον. Πώς βλέπει τη Δημοκρατική Παράταση. Πρέπει να εμπλακεί μωρά από τώρα. Θα επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο. Δεν θα του υπαγορεύσουμε εμείς. Ξέρεις τώρα, επειδή έχω ζήσει και την περίοδο του Παπανδρέου, τον καιρό που ο Παπανδρέου ήταν εντός εκτός πάλι, ήταν άρρωστος πολύ, όλοι ψάχναν να βρουν αυτό. Τι λέει ο Παπανδρέου. Όχι τι λέει, να πούν ότι λέει ο Παπανδρέου. Χωρίς να έχει πει ο Παπανδρέου. Μισό λεπτό τώρα για να μην μπερδευόμαστε. Ο Τσίπρας ούτε άρρωστος είναι. Είναι υγιέστατος και πολύ μικρός για πολιτικός. Είναι υγιέστατος και πολύ μικρός για πολιτικός. Φαντάζομαι θα παρεμβαίνει. Δεν έχει χρησμούς. Γιατί εκτός από θέσεις αυτότα. Πάει και για ηγεσία καινούργια. Εκεί τώρα, αν ο Τσίπρας είναι με τούτον, με εκείνον, με κανένα, βέβαια. Είναι μεγάλη υπόθεση. Κομβικό είναι. Ή θα το θεωρούν οι ίδιοι, δεν ξέρω τι θα είναι στην πραγματικότητα. Γι' αυτό εκεί, εντάξει. Φαντάζομαι λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, φαντάζομαι, μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ, δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα πάει, ας πούμε, γενικώς διακοπές. Δεν υπάρχει. Δεν θα πάει διακοπές, αλλά... Δεν υπάρχει στο μυαλό κανένα. Πρέπει να είναι το καμπαναριό του χωριού, να δείχνουν που το χωριό δεν εμπλέκεται τώρα από κάτω που πλακώνονται τα. Ξέρει την πορεία και να την υπάρχει. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε 3 λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Νίκο Παπά και τους αδέλφους, τον Νίκο τον Σβέρκο και τη Δέσποινα την Κονταράκη. Βλέπουμε τον Χρήστο τον Τζιγουρή, να τον καλημερίσουμε. Ο οποίος έχει τον κατάλογο των ονομάτων τώρα και κατάλαβε. Των υποψηφίων. Θα λέμε ένα-ένα τα ονόματα. Χρήστο, ο κύριος Παπάς λέει δεν θέλει να πάρει μέρος να απαντήσει αυτό. Πλάκα κάνω, αστευόμαστε τώρα. Όχι, δεν θα πω τίποτα για πρόσωπα. Το ξέρω. Τώρα, δηλαδή το πρόσωπο με το οποίο δικαιούμεθα να ασχοληθούμε είναι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Έτσι, δεν λοιπόν, πώς ξημερώνει η μέρα, Χρήστο, σήμερα? Πώς πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα? Νομίζω ότι υπάρχουν πρακτικά θέματα, θα σας τα πει και ο κύριος Παπάς, οι εκπροσώπους της κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα πρέπει συντεταγμένα στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν να παρουσιαστεί στη Βουλή. Άρα λοιπόν ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας νομίζω είναι το πρώτο βήμα. Άρα, που θα είναι η κυρία Γεροβασίλη, πιθανότατα. Γεροβασίλη, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Να δούμε αν θα είναι η κυρία Γεροβασίλη, γιατί θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία και η ίδια να προχωρήσει πάρα πολύ θερμά στην ανάληψη αυτού του ρόλου. Νομίζω ότι για την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις και για αυτό. Για το πώς θα επιτευχθεί και αυτό. Σε δεύτερο χρόνο, πού πάμε μετά? Σε δεύτερο χρόνο, νομίζω ότι ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει για το αν θα πάει σε γρήγορη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Αν θα ακολουθήσει το συνέδριο του Σεπτέμβρη μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι. Και εδώ θα φάει, βρε Χρήστο μου, σε εκλογές τώρα χωρίς να έχει αρχηγό. Έστω και αν οι δημοτικές είναι ενώ λίγο... Ενώ σε εσωκομματικές εκλογές. Ναι, θα πάει σε αυτοδιοικητικές, ναι.
Σε εσωκομματικές. Πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, λογικά θα πρέπει να έχουν μια εκλεγμένη ηγεσία. Αυτό λέω. Οι δημοτικές εκλογές είναι τον Οκτώβριο. Ναι. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ, είναι ότι το Σεπτέμβριο θέλουν να έχουν τελειώσει. Είναι λογικό. Είναι υπόθεση του Πρόεδρου. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τους υποψηφίους. Τέλος Αυγούστου πρέπει να ανακαταρτηθούν οι λίστες με τους υποψηφίους για τις δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι ένα χρονικό ορόσημο, Χρήστο. Νομίζω ότι υπάρχει και ο πολιτικός χρόνος που απαιτεί ένα κόμμα που είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εμφανίζεται συντεταγμένο και να αποκτήσει βηματισμό. Συνεπώς, ένα κόμμα που έως και 2 μήνες πριν από τις εκλογές δεν έχει εκλεγμένη ηγεσία μετά το σοκ της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι κινδυνεύει να παγιδευτεί σε μια παγίδα ισοστρέφειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα στοιχείο που σίγουρα το εκτιμούν αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου και από ό,τι φαίνεται με σχετικά γοργό ρυθμό θα πρέπει να τρέξουν, αν όχι όλες, συγγνώμη τώρα, δύο λεπτά. Δεν μπορεί τώρα ένα όργανο εκεί να έχουν ένα εκτελεστικό γραφείο, κάτι, εν πάση περιπτώσει, να δώσει χρήματα, ας πούμε. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι ευκολότερα θα τα δώσει τώρα στην κατάσταση που είναι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Βέβαια, όταν θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές, πρέπει να υπάρχει εκλεγμένη ηγεσία. Εσείς τι λέτε, κύριε. Θα σου βάλω ένα πρόβλημα, με συγχωρείτε. Πρέπει, ας πούμε, να κατέβει ένα κεντρικό στέλεχος στην Αθήνα. Ποιος θα το πει? Αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό λέω να ρωτήσουμε τον κύριο Παπά. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί είναι πολύ καλό το ερώτημα και ο Χρήστος το βάζει και εσύ. Και ο Δημήτρης. Δηλαδή, είναι όριο η κατάρτιση των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές, π.χ.? Θα πρέπει να γίνει συγκροτημένα η συζήτηση, να είναι αναλυτική, να είναι σε βάθος και βεβαίως να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι υπάρχουν εξελίξεις εξωγενείς και υποχρεώσεις εκλογικές, τις οποίες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις ημερομηνίες τους. Ακριβώς. Άρα, αντικειμενικά, θα πρέπει να έχετε νέα ηγεσία πολύ πιο γρήγορα, προφανώς, φαντάζομαι, από τότε. Επιτρέψτε μου να επιφυλαχθώ. Θα συζητήσουμε. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Ναι. Mm-hmm. Κάτι πολύ κομβικό και σε αυτό. Έχει αποφασιστεί σίγουρα ότι θα είναι από τη Βάνση ή υπάρχει πιθανότητα μέσω συνεδρίου? Εντάξει, τώρα μπορώ να σας πω μόνο την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει πισωγύρισμα. Ήταν μία από τις τομές, από τις λίγες τομές που καταφέραμε να κάνουμε, διότι σε άλλα πράγματα δεν καταφέραμε. Εκλέξαμε τον πρόεδρο και την κεντρική επιτροπή από τη Βάση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι. Δεν το βάλετε στο καταστατικό, δεν είναι. Υπάρχει δυνατότητα εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική. Επειδή ο καιρό τώρα είναι καλοκαίρι. Τι να πάνε τώρα σε συνέδριο. Όχι, δεν νομίζω. Να φύγουν από τον κόσμο για να πάνε σε συνέδριο. Μου φαίνεται πισωγύρισμα. Καλά το λέω. Πάντω μου και ένα πύχη βέβαια το πόσοι θα ψηφίσουν. Δεν συζητείτε καν να αλλάξει. Μα παιδιά, το να πάνε στον κόσμο. Η συμμετοχή, διότι έχει και ένα ρίσκο, είναι υψηλό ρίσκο, βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τέτοια ρίσκα. Πόσο κόσμο θα πάει να ψηφίσει? Δηλαδή θα αναμετρηθεί με το 170. Του κυρίου Τσίπρα. Και είναι καλοκαίρι, υπάρχει μια κούραση, μια κόπωση και όλες και συναισθηματική στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέμα η συμμετοχή. Κοίταξε, τα λέγαμε και πριν. Εγώ σου λέω ότι στον Έλληνα, άμα του δώσει κάλπη, πάει και ψηφίζει. Αλήθεια. Ανεξαρτήτως, μπορεί να πεις ότι κακό το κλίμα. Αυτό πρέπει να είναι και ένα κομμάτι μιας συζήτησης. Δηλαδή και ο χαρακτήρας της συμμετοχής έχει αλλάξει ραγδαία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μήπως τελικά τα κόμματα και ειδικά τα μαζικά κόμματα πρέπει να επανεφεύρουν τον εαυτό τους σε σχέση με αυτά? Δηλαδή, να φύγουν και από το τυπικό μοντέλο ή να εμπλουτίσουν το τυπικό μοντέλο της απλής συνέλευσης, μιας τοπικής οργάνωσης, της νομαρχιακής, και μήπως πρέπει να εμπλουτιστεί με θεσμούς διαρκούς συμμετοχής τέτοιου τύπου. Όπως? Όπως τα δημοψηφίσματα και η συμμετοχή και για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων και για τις αποφάσεις για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Δηλαδή και άλλες πιο όριμες δημοκρατίες έχουν τέτοια. Πολύ ριζοσπαστικά είναι αυτά. Όχι, δεν είναι. Γίνεται στην Αμερική, ας πούμε. Πόσο ριζοσπαστικό το βλέπετε? Δηλαδή, ενώ κινητοποιούνται οι εκλογικές βάσεις και κατά τόπους και κεντρικά και στα δύο κόμματα. Έτσι. Δηλαδή και συμμετοχή υπάρχει, πώς να σου πω. Σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ναι, εντάξει. Σε σενάριο διαρχίας μπορεί να υπάρξει. Να μην μπούμε σε αυτά. Είναι η επόμενη μέρα μιας μεγάλης ιστορικής τομής για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήθελα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε την κοινοβουλευτική ομάδα και κόμμα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά μην κάνετε τέτοιο από κοτιά. Αν θες τη γνώμη μου, την προσωπική. Διαρχίες, τριαρχίες, τετραρχίες. Ο κύριος Καμπουράκης είναι πολύ έμπειρος στο κόμμα. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι κόμμα τριαρχίες. Δεν υπάρχουν κόμμα. Διαρχίες, τριαρχίες δεν υπάρχουν. Θέλω μια. Θα μου πείτε το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που θυμάστε από την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ήσασταν, παραλαμβάνω, παλιότερο συνεργάτη. Και διευθύνσει του γραφείου του. Πόσα χρόνια? Από το. Εκτός από υπουργό. Όταν ήσουν υπουργό, έφυγε από διευθύνσει του γραφείου. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ναι, ναι.
Από το 8 μέχρι το 15 που γίναμε κυβέρνηση. Από το 8 μέχρι το 15. Την πιο χαρακτηριστική στιγμή θέλω να θυμάμαι. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις. Μία. Πραγματικά. Τι να πω, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν καταλάβαμε το. Όταν το 14 πήραμε τις ευρωεκλογές. Όταν μετά δεν υπήρχε δυνατότητα εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και καταλάβαμε ότι πάμε σε. Τι είπατε, όπα, πάμε για κυβέρνηση. Πάμε για κυβέρνηση. Ναι. Ναι, αυτό φαινόταν από το 2014 όμως. Δηλαδή είχαμε κερδίσει τις ευρωεκλογές. Να το συνειδητοποιήσεις, λέω. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Δεν. Να το συνειδητοποιήσεις, αλλά εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Βέβαια, θα έχουμε. Σήμερα ήταν λίγο. Την επόμενη φορά θα μας πείτε και ονόματα. Η αποτίμηση. Εδώ το έχω να ρωτήσω και κάτι άλλο, αλλά δεν θα ρωτήσω. Η αποτίμηση έχει ουσία όταν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις ως σχολείο για τα μελούμενα, για τα μελλοντικά. Δηλαδή, αν διδάσκεσαι από την εμπειρία, αν κοιτάς κατάματα τις αδυναμίες σου. Και αν είσαι αποφασιστικός, αυτές τις αδυναμίες να τις βελτιώσεις. Δηλαδή, το ζήτημα του εάν καταφέραμε να έχουμε ακτινοβολία στους ενδιάμεσους θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης. Εάν επαρκώς ενσωματώσαμε στη στρατηγική μας τις προσδοκίες βελτίωσης ή τις προσδοκίες ενός πολύ σοβαρού κομματιού της μεσαίας τάξης, αυτά δεν είναι ερωτήματα από τα οποία μπορούμε να υπεκφύγουμε είτε τώρα, είτε στην πολύ πλούσια εσωτερική μας συζήτηση. Πώς σας φάνηκε η δήλωση του Μητσοτάκη για την αποχώρηση? Και η μη δήλωση του ΠΑΣΟΚ και η απουσία δήλωσης από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατάμε λίγη μεγαλοσύνη στην πολιτική και σε στιγμές τόσο κρίσιμες να φαίνεται αν έχουμε και στην ψυχή μας και στην πολιτική μας παρουσία ψήγματα έτσι, μεγαθυμίας και ειλικρινούς αναγνώρισης του πολιτικού αντιπάλου. Ο Αλέξης Τσίπρας γνώρισε πολλούς αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, αντιπαρατέθηκε με πολλούς αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, όταν εξελέγηταν ο Κώστας Καραμαλής, πρέπει να σας θυμίσω. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, σωστό. Μετά είχαμε, τι είχαμε μετά, τον κύριο Σαμαρά. Μετά είχαμε τον κύριο Σαμαρά. Μετά τον κύριο Πλακιωτάκη για μισό φεγγάρι, μετά τον κύριο Μημαράκη και μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν συμπεριφέρθηκε έτσι σε κανένα από αυτούς. Η απουσία, η σιωπή από το ΠΑΣΟΚ. Ο Χριστίδης έκανε μια πολύ καλή δήλωση πάντως, τον άκουσα εγώ. Πράγματι, έκανε, τον άκουσα και εγώ. Είναι ΠΑΣΟΚ, λογίζεται το Χριστίδης. Ναι, ναι. Λοιπόν, κανονικό. Εκλαμβάνουμε λοιπόν τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ. Να μην ρωτήσω για προσωπική εμπλοκή στη διαδικασία. Να μην ρωτήσετε για κανένα πρόσωπο. Σας είπα ότι δεν θα. Για σένα είπα να ρωτήσω. Για σας δεν θα απαντήσω. Σας είπα στην αρχή ότι σοβαρά δεν είναι. Σήμερα είναι η μέρα του αναστοχασμού. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε κι άλλα μπροστά μα να ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.